Δεν άξιζε το παιχνίδι. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Είναι στην επίθεση τώρα. Η μπαγιά προς το Σατσά είναι δυνατή. Πλάγιο για τους Βόσνιους, οι οποίοι φορούν τις λευκές εμφανίσεις. Με τις μπλε οι διεθνείς μας, του Κωνσταντίνου Μακρίδη. Δεξιό Άγγελος Ανδρέου, εδώ ο Βρόντις, ένας εκ των δύο παιχτών που είναι στη μεσαία γραμμή. Κλέβουν οι Βόσνοι, γίνεται και το σούτ. Ο Κίττος μαζεύει την προσπάθεια που έγινε από τον Σόσιτς. Και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί. Είπαμε K17, η εθνική θα συμμετάσχει στην τελική φάση καθώς διοργανώνεται στην Κύπρο το ερχόμενο καλοκαίρι. Η εθνική είναι μπροστά μας. Είναι μπροστά, πολύ καλή ευκαιρία. Το τελείωμα αυτό είναι γκολ και 1-0. Ο Κάς σκοράρει και ανοίγει όλη τη Βοσνία στον ύπνο. Στο 17 γίνεται το 1-0 και δεν περιμένω να δω που πάει. Στην οικογένεια του πάει. Είναι εκεί σίγουρα ο πατέρας του, η οικογένεια του όλη, που ξεσηγώνεται από αυτό το πολύ όμορφο γκολ του ΟΚΑ. Λειτουργήσε ως αν να είναι εξτρέμ παγιά σκοπής και όχι μέσος. Τρίπλαρε όποιο βρήκε μπροστά του. Και σίγουρα θα θύμισε στο Γιαννάκη ΟΚΑ κάτι της από τα παιδικά του χρόνια. Δείτε εδώ το εξαιρετικό τελειωμά. Θα δούμε και την τρίπλα εδώ προηγουμένως που είχε γίνει, αν την έχουμε. Την απίστευτη τρίπλα του ΟΚΑ από το που ξεκινάει η φάση ουσιαστικά, για να καταλήξουμε στο τελείωμα του ΟΚΑ. Μια καλή ευκαιρία για να απειλήσουμε. Εκτελεί ο Ανδρέου, περνάει μπάλα, το πλασέ ευκαιρία και φαγιά, δεν καταλήγει στα δίχτυα όμως. Δείτε εδώ, διπλή φάση χαμένη από τον ίδιο παίχτη, έχω την εντύπωση, τον Σάβα, ο οποίος έκανε δύο φορές το τελείωμα. Η μπάλα δεν πέρασε όμως. Ο Μέροβιτς εκτελεί. Πολύ καλή αντίδραση από τον Σάβα, για τον οποίο κάναμε λόγο στην προηγούμενη φάση. Κουλασίν στον Ομέροβιτς. Η σέντρα, η απομάκρυση και φαγιά πάει έξω σε μια περίεργη ομολογουμένως φάση. Λοιπόν, διάθε από Πρασανατολής, αλλά δεν τα καταφέρα. Εγώ πάντως έχω εμπιστοσύνη στον συνάδελφο. Δύο θα έλεγα, αλλά περίμενα και την υπόδειξη. Λοιπόν, κερδίζει η εθνική μας την μπάλα. Πολύ όμορφα ο Σάβα στον Φώτη. Αλλά κερδίζει ο Κούλασιν. Πιέζει ο Σάβα. Κλέβει προσωρινά ωστόσο. Δυστυχώς για μας ο Σαχίνοβιτς βγαίνει νικητής από αυτή την οριακή φάση. Μπαγιά προς τον Μπρίστριτς. Είναι κάτω η σημαία. Έχει από κανονική θέση ο Βοσνιός. Κάνει και το τελείωμα. Ο Κίττος μαζεύει την μπάλα. Τον Σάκοτα. Απομακρύνουν οι Βόσνοι, ο Βρόντις χάνει στη μεσαία γραμμή. Τράβηγμα, υπάρχει πλεονέκτημα. Μπροστά με τον Κούλασιν οι Βόσνοι. Το γύρισμα, η μπάλα περνά από όλους για να κερδίσει την μπάλα ο Σότζιτς. Ποιος είναι στην περιοχή. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής. Στο τελείωμα ο Κίττος μαζεύει. Η Αγγλία κέρδισε στον τελικό την Ισπανία με 1-0 τον περασμένο Ιούλιο. Εδώ είναι μπροστά η Βόσνη, ευκαιρία, το πλασέ, γίνεται το 1-1. Σκοράρει ο Κούλασιν, κάνει το 1-1, πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα της εθνικής μας. Θα δούμε ξανά την φάση με τον Ένβερ Κούλασιν να πετυχαίνει τον γκολ και να ισοφαρίζει για την Βοσνία. Ο σκόρερ της Βοσνίας κάνει και το σούτ, ο Κίττος απομακρύνει. Αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει. Να δούμε εδώ την ευκαιρία με τον Δημητρίου να κλέβει μπροστά. Μεγάλη ευκαιρία πραγματικά που χάνεται. Δημητρίου κάνει την σέντρα. Προκοπίου κατεβάζει, έχει ευκαιρία το πλασέ, η μπάλα πάει έξω. Τεράστια χαμένη ευκαιρία, σωστά. Σακοτά δεν προλαβαίνει την μπάλα, κερδίζει ο Μπρίστριτς. Κεφαγιά προς τα πίσω, Βενιζέλου δεν κάνει καλή απομάκρυση. Χρειάζεται προσοχή το σουτ και δυστυχώς κρίμα. Τζάμπα γκολ θα το δεχτούμε από τον Σαμπαϊλίτς, το οποίο το όνομα θα μάθουμε καλά τώρα, αφού δυστυχώς παραβιάζει την εστία της εθνικής μας. Θα δούμε εδώ τον Σάβα, είναι στο προσκήνιο. Κρατά την μπάλα, ψάχνει κίνηση.
Ο Κούτσακο στο σου, την μπάλα δοκάρι. Τρομερή έμπνευση Κούτσακου, παίρνει πορεία η μπάλα προς τα δίχτυα αλλά σταματά στο δοκάρι με τον Κούτσακο.